the problem, what's perceived as the problem of distance, and how it brings us closer to people and makes us more intimate with people. So the second passage is to do with actually the theme of the value of distance, the importance of distance, the need for distance, the need to engage with the possibilities of distance. So it's a kind of praise to distance, and is trying to stress how valuable that is in our lives. Ναι, στο δεύτερο λοιπόν κομμάτι θα μιλήσει έτσι ενάντια σε αυτή την αντίληψη ότι το διαδίκτυο μας φέρνει κοντά. Θα μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε αποστάσεις. Και θα μας το διαβάσει και θα καταλάβουμε. Ποια είναι η αξία της απόστασης και σε ποια βάση θα μπορούσαμε να διασώσουμε το νόημα της απόστασης? Ο Γκάμπριελ Τζοζιποβίτσι προσφέρει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα στο βιβλίο του «Touch». Στοχαζόμενος πάνω σε αυτά τα οποία αξιολογεί θετικά ως τις εμπειρικές πιθανότητες της απομόνωσης, μας ζητά να αναλογιστούμε την περίπτωση της εξαποστάσεως θεραπείας. Για να σκιαγραφίσει το επιχείρημά του ότι η αίσθηση και το νόημα μπορούν να επιτευχθούν από απόσταση, ο Τζοζιποβίτσι αναφέρεται στην εμπειρία του προσκυνήματος ως εξής. Είναι ένα ταξίδι μέσα στην εμπειρία. Όταν ο προσκυνητής κατέφθασε στον ιερό τόπο στο τέλος του μακρινού του ταξιδιού, αυτό δεν ήταν τόσο μια προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που τον χώριζε από τον ιερό τόπο, όσο μια εσωτερική απόπειρα να κάνει αυτή την απόσταση κατανοητή. Ο Τζοζιποβίτσι, βέβαια, αναγνωρίζει ότι η έλευση της νεωτερικότητας υποβάθμισε το νόημα του προσκυνήματος, μετατρέποντας την απόσταση σε εχθρό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύει ότι αυτή η στάση έχει τις καταβολές της στη σχέση του σώματος με τον κόσμο και πιστεύει επίσης ότι η απόσταση μπορεί, ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία, να αξιοποιηθεί σαν μια υπαρξιακή διέξοδος. Ο Τζοζιποβίτσι αναφέρεται στη δική του τάση, στην περίπτωση της πρώτης του επίσκεψης στο Λος Άντζελες, να βάλει το χέρι του στα νερά του ωκεανού. Γιατί, αναρωτιέται, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον ακουμπήσει και όχι μόνο να τον δει? Λέει ο Τζοζιποβίτσι, η ανάμνηση της πράξης μου εκείνη τη μέρα με βοηθά να εγκαθιδρύσω την απόστασή της από το τώρα, την ετερότητά της, την απίστευτη ευρύτητα και την παλαιότητά της. Και έτσι καθιστά αληθινή σε μένα την παρουσία της σε ένα κόσμο τον οποίο επίσης κατοικώ και με βοηθά να βεβαιώσω ότι θα παραμένει αρκετά άλλος από όλες τις άλλες φαντασιώσεις μου. Μπορεί ακόμα να υπάρχει μια σπουδαία και πλήρης νοήματος σχέση με την απουσία. Από το να κυνηγάμε την τεχνολογική κατάργηση της απόστασης, υποστηρίζει ο Τζοζιποβίτσι, είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να τη φέρουμε στη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κέβιν Ρόμπινς, τον Αλέξη Κόκο και τη Μαρία ιδιαίτερα για τη μεταφραστική της προσπάθεια. Να της δώσω το λόγο, αν δεν έχει κουραστεί να μεταφράζει, για να μας μιλήσει σε σχέση με τον κινηματογράφο και να προβάλλουμε και ορισμένες εικόνες σε σχέση με αυτό. Όχι ακόμα όμως, σε λίγο. Σας ευχαριστώ. Προσπάθησα να απαντήσω την ερώτηση που μας έθεσε η Λίλα, δηλαδή πώς ο τεχνοπολιτισμός επηρεάζει τις ανθρώπινες ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες, την εκπαίδευση και πώς αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν το χώρο. Το πρόβλημά μου βέβαια είναι ότι η μελέτη μου εξετάζει ιστορικά τον ελληνικό δρόμο της συγκρότησης της δημόσιας σφαίρας. Οι έννοιες του τεχνοπολιτισμού και της δημόσιας σφαίρας αλληλοεπικαλύπτονται εμπολής,
χωρίς όμως να συμπίπτουν απολύτως. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έννοια της δημόσιας σφαίρας χρησιμοποιείται για να αναδείξει τις διαφορές και τις συγκλίσεις με την αντίστοιχη πορεία στη Δύση. Και μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό στη συζήτηση. Στη συγκεκριμένη περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή μία πεντηκονταετία, το 1950 έως το 2000, η μελέτη των μετασχηματισμών στη δημόσια σφαίρα απαντά μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται, επικεντρώνοντας στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, στα μέσα της επικοινωνίας, στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στον κινηματόγραφο, στην τηλεόραση, αλλά και στο ευρύτερο πολιτιστικό και πολιτικό πεδίο που αυτός καθορίζουν. Η υπόθεσή μας είναι ότι στην Ελλάδα η καθυστερημένη έλευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας διαμορφώνει διαφορές και ιδιαιτερότητες τόσο στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας όσο και γενικότερα στο ευρύτερο καθεστώς στη συγκρότηση του ευρύτερου καθεστώτος σημασιοδότησης, αυτό που λέμε regime of signification. Δηλαδή, ένα πεδίο του τεχνοπολιτισμού, η δημόσια σφαίρα, επηρεάζει τους κομματικούς σχηματισμούς, τα πελατειακά δίκτυα, τόσο στην κατεύθυνση της αναπαραγωγής της καταπιεστικής συνένεσης, όσο και στην ανάδειξη μορφών αντιπαράθεσης. Ενδεικτικά αναφέρω δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά τη λειτουργία της ανεπίσημης σφαίρας της δημοσιότητας στον αγροτικό χώρο. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αυτό που θέτουμε ως υπόθεση εργασίας είναι ότι όπως προκύπτει από μακροχρόνια εμπειρική έρευνα στα χωριά του Μεσολογγίου, η ανεπίσημη σφαίρα δημοσιότητας δεν λειτουργήσε απλώς σαν μηχανισμός ενίσχυσης της πελατειακής ενσωμάτωσης, αλλά και ως πεδίο έκφρασης των αντιθετικών ακροατηρίων. Τα καφενεία των χωριών αυτών λειτουργήσαν όχι μόνο ως πεδίο άρθρωσης και αντιπαράθεσης των ιδεών που προωθούσε η καθεστωτική δημόσια σφαίρα, αλλά και ως πόλος συσπήρωσης των νεαμογενών. Οι επώνυμες ομάδες καταγωγής του αμικού χώρου συγκροτούν και παρέχουν ένα πλαίσιο επιβίωσης στους ψεφοφόρους της κεντροαριστεράς, παρά το γεγονός ότι η εμβέλεια της ΕΔΑ στην Ήπεθρο ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ως ένδειξη των ίδιων μηχανισμών τοπικής δημοσιότητας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αναγνωσιμότητα της Αυγής στην Ήπεθρο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προκύπτει από τον αριθμό κυκλοφορίας της. Επίσης, μιλώντας και εξετάζοντας τον αστικό χώρο και στον αγροτικό τα κινηματογραφικά ακροατήρια, κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Στον εμπορικό κινηματογράφο, οι παραγωγοί απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει τις γυναίκες, τους εξωτερικούς μετανάστες και τα παιδιά. Έτσι, ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια της φαντασιακής κοινότητας που συγκροτείται από ενήλικες άντρες στους οποίους κυρίως απευθύνεται ο τύπος. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικούς χώρους που προσδιορίζεται ο ένας κυρίως από την κυκλοφορία του τύπου και επικεντρώνεται στα καφενεία και ένα χώρο που προσδιορίζεται από την κυκλοφορία του κινηματογράφου και ιδιαίτερα σε λαϊκές συνοικίες, εκεί που κυκλοφορούσε οι ταινίες, αυτό που λέμε η β' προβολή, και σε αστικούς χώρους λιγότερο προνομιούχους, έχουμε ένα κινηματογράφο που απευθύνεται στα αντιθετικά κοινά
που δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη καθεστωτική δημόσια σφαίρα. Βέβαια, η νεωτερικότητα εκφράστηκε κυρίως από φιλμικά κείμενα που επεξεργάστηκαν τη θεματική της παρανομίας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργήσει ανατρεπτικά προς τη λειτουργία των κυρίαρχων ειδών, την καξτερική ταινία, το film noir, και αφετέρου ανατρεπτικά στη λογική της συνάρθρωσης του λαϊκού με την ευρωπαϊκή ή τη δημοτική παράδοση. Αυτές οι ταινίες βέβαια δεν είχαν απήχηση καθόλου στον αγροτικό χώρο. Ενδεικτικό των αλλαγών... Πώς πάμε από χρόνο, κυρία Πέ... Εντάξει. Τότε, αν είναι, να πω ενδεικτικά ότι στην περίοδο της δικτατορίας έχουμε την εισαγωγή της τηλεόρασης και που προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στον τεχνοπολιτισμό, και εκεί βέβαια έχουμε το εξής, ότι στον τομέα της ψυχαγωγίας η δικτατορία έστησε ένα στέρεο επικοδόμημα υποκουλτούρας και ουσιαστικά καθήλωσε στους δέκτες της το κοινό που πριν από λίγα χρόνια γέμιζε τις αίθουσες της Β' προβολής. Παρατηρούμε αντίστοιχα ότι η αντιθετική δημόσια σφαίρα στρέφεται σε παλιότερες τεχνολογίες όπως ο τύπος, το βιβλίο, το ραδιόφωνο για να δημοσιοποιήσει τους δικούς της ορισμούς της κατάστασης. Έτσι έχουμε μια ανάδειξη καινούριων ενδιάμεσων κοινωνικών κατηγοριών, έχουμε μια ανάπτυξη και έκρηξη των φοιτητών και ένα καινούριο κοινό που στρέφεται στον αυτό που λέμε αντιθετικό κινηματογράφο και στον ξένο κινηματογράφο. Δηλαδή και εδώ προσδιορίζονται και γεωγραφικά και κοινωνικά διαφορετικά κοινά. Τέλος, πολύ σύντομα, για την περίοδο της μεταπολίτευσης, ιδιαίτερα μετά το 86, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά έχουμε την έλευση και το μετασχηματισμό της δημόσιας σφαίρας, όπως είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν στις χώρες της Δύσης, με την είσοδο του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον τύπο και στην τηλεόραση. Το μόνο που πολύ περιληπτικά μπορώ να πω είναι ότι ναι μεν έχουν επιβληθεί θεσμικοί κανόνες που εξασφαλίζουν την τυπική ισότητα μεταξύ των συνομιλητών στα δημόσια βήματα, αλλά οι κοινωνικές, οικονομικές, στη βάση του φύλου και πρόσφατα στη βάση της εθνικότητας ανισότητες παρεμβάλλονται ώστε η ουσιαστική ισοτιμία των ομιλητών να παραμένει ζητούμενο. Ουσιαστικά, οι αυτόχθονες λαϊκές τάξεις και τα νέα κοινωνικά κινήματα υιοθετούν τα καταναλωτικά πρότυπα των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, χωρίς να σημαίνει ότι σε περίοδους κρίσης κάποιες μερίδες αυτών των τάξεων δεν υιοθετούν τη λογική και την ρητορική της σύγκρουσης. Κατά τη γνώμη μου, ο διευρυμένος ρόλος της εμπορικής τηλεόρασης και μια συγκεκριμένη μερίδα του τύπου λειτουργεί επικυρίαρχα στον προσδιορισμό της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα συμφέροντα των κυρίαρχων μερίδων του κεφαλαίου και με τις επιταγές του εμπορικού προτύπου. Μας μένει τώρα να διερευνήσουμε χωρικά και ταξικά πώς προσδιορίζονται και αυτές οι αλλαγές στον τεχνοπολιτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και στην ουσία ήταν μια φοβερή ανάλυση της πρώτης ερώτησης περισσότερο. Μάλλον θα δούμε και τις εικόνες. Δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε μια μικρή προβολή. Ήταν μια ανάλυση για το πώς ο τεχνοπολιτισμός, πώς το λένε, κινηματογραφικά και η τηλεόραση και τα λοιπά, μετασχηματίζει το δημόσιο χώρο.
αλλάζει τους τρόπους ζωής και μέσα από αυτούς αλλάζει και τις σχέσεις αγροτικού-αστικού. Αλλάζει... Στέλλα είναι αυτή. Αυτή είναι μια τυπική σκηνή μιας Αθήνας που δεν υπάρχει πια. Κάτσε και εδώ αντιπαρατίθεται με ένα πολύ πλούσιο αστικό σπίτι από τους τεμπέληδες της έφορης Κοιλάδας. Υπάρχει μια διαφορά, η Στέλλα είναι του 55, οι τεμπέληδες είναι μια ταινία στο τέλος της δεκαετίας του 80 και βλέπουμε ας πούμε στην